Κόσμο. Ακίμη και φρουρή. Με λαμπρότητα εορτάστηκε και στα Χανιά ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η επέτειος της Επανάστασης του 1821. Στις εκδηλώσεις στην κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκλιματικής Πολιτικής, Ευτύχης Φυτράκης. Ο κ. Φυτράκης σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον συμβολισμό της σημερινής ημέρας και τις μάχες που δίνει η χώρα μας. Η σημερινή ημέρα είναι πολλαπλά σημαντική. Γιατί μας βοηθάει να αναστοχαστούμε, μας βοηθάει να ανατρέξουμε στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία, αξιοπρέπεια, δουλειά, προκοπή. Η σημερινή ημέρα του 2018 είναι επίσης σημαντική. Μας βοηθάει να σκεφτούμε πού βρισκόμαστε, τα βήματα που έχουμε να κάνουμε μπροστά, τους αγώνες που έχουμε να δώσουμε. Είμαστε σε μια καλή πορεία. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα ορισμένα βήματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Το μήνυμα του 1821, των αγώνων του λαού μας, μπορεί να μας καθοδηγήσει για τις επόμενες μέρες, για τους επόμενους μήνες, όπου η χώρα επιτέλους θα μπορεί να βγει με ψηλά το κεφάλι, με αξιοπρέπεια. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις βουλευτών και τοπικών φορέων. Το μυαλό μας σήμερα πάει και στους δύο Έλληνες αξιωματικούς, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές της Τουρκίας. Η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορεί προς την κατεύθυνση να απεγκλωβιστούμε από αυτή την υπόθεση, η οποία βέβαια εντάσσεται στις γενικότερες προκλήσεις που αυτή την περίοδο η Τουρκία αναπτύσσει στο Αιγαίο. Η χώρα μας περνά για μια ακόμη φορά μια πολύ δύσκολη συγκυρία, με δυνάμεις οι οποίοι επιβουλεύονται τη χώρα μας, την οικονομία μας, θα έλεγα και το λαό μας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας να βρουν τρόπο και ενωμένα να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Με την ευχή από τη μεριά μου να μην χρειαστεί ένα ναυαρίνο για να ξαναστήσουμε τη χώρα μας. Και ένας τρόπος υπάρχει, μόνο η ενότητα όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας μας. Οι Έλληνες πάντοτε μεγαλούργησαν βασιζόμενοι στις δυνάμεις τους, αλλά και στις σωστές συμμαχίες, αλλά και στην δικιά τους ενότητα. Όποτε αυτό το πετύχαμε, στην ιστορία μας είχαμε λαμπρά παραδείγματα ότι η χώρα μας ενισχύθηκε, μεγάλωσε, μεγαλούργησε. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε σε καμία περίπτωση ότι είμαστε ανάδελφο έθνος. Είναι πολύ μεγάλο σφάλμα. Μετά τη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου, εψάλλεται μνημόσυνη δέηση στο ιερό των Πεσόδων και έγινε κατάθεση στεφάνων. Και ο ουλαμός παρελάσεως του 547 αερομεταφερόμενου τάγματος πεζικού. Εδρεύει στο Ρέθυμνο. Στη συνέχεια έγινε η καθιερωμένη παρέλαση εκπροσώπων κριτικών συλλόγων, μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητών και αγημάτων του στρατού. Με κινητικά μέσα, μέσα σε οποιοδήποτε σημείο της πατρίδας μας και να εκτελέσουν πολλαπλές αποστολές. Των αεροσκαφών της 115 τέλεσμα. Σημειώσουμε ότι στην πρώτη εξάδα του τμήματος του πολεμικού ναυτικού παρελάβουν οι βατραχάνθρωποι του ναυτικού μας. Οι άνδρες των ομάδων υποβρυχίων καταστροφών που κατατάσσονται στα όπλα με τις πλέον επίδεκτες ειδικές δυνάμεις όχι μόνο της χώρας αλλά και διεθνώς. Στα F-16 Block 52+, τα θαυμάσαμε προηγουμένως. Πραγματικά είναι οι θεματοφύλακες, αφού η αποστολή τους είναι υψηλού βαθμού ετοιμότητα για ανάληψη αεροπορικών επιχειρήσεων με καθημερινή παρουσία αναχαιτήσεων πάνω από το Αιγαίο μας.